Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες γιατί επέτρεψε σε εκπροσώπους των δανειστών να ξεπερνούν τα όρια. Έχουμε λοιπόν, Ιορδάνη Χασαπόπουλε, όπως λέει η κυβέρνηση, και όρια. Στελέχη της εμφανίζονται πολύ ενοχλημένα και για το ύφος και για το περιεχόμενο των δηλώσεων της Τρόικας και μάλιστα ο Πρωθυπουργός, όπως μαθαίνουμε, προέβη σε διάβημα. Η αλήθεια είναι ότι τις επόμενες ώρες θα το κάνει αυτό ο κύριος Παπανδρέου. Λίνα, υπάρχει πολύ μεγάλη ενόχληση και στο Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ενόχλησή του, γι' αυτό και η ανακοίνωση του κ. Πεταλωτή στις 2 η ώρα τη νύχτα, τις πρώτες πρωινές ώρες. Να σου πω ότι ο κ. Παπανδρέου θα κάνει διάβημα και στο Στροσκάν, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και στον κύριο Μπαρόζο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για την σπουδή των εκπροσώπων της Τρόικας να ανακοινώσουν και το πρόγραμμα για τα 50 δις από τις αποκρατικοποιήσεις, αλλά και για τις νοθεσίες που έκαναν, για τον τρόπο που παρενέβησαν προς τους απεργούς, προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης και γενικότερα τη στάση που κράτησαν, την παρεμβατική αυτή στάση στα εσωτερικά της χώρας. Όλη αυτή η κρίση, η χθεσινή, ανέδειξε ένα πολύ έντονο παρασκήνιο. Φαίνεται ότι υποβάσκει μια κόντρα μεταξύ της Τρόικας και του Οικονομικού Επιτελείου σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι, η Τρόικα θεωρεί ότι καθυστερεί το Οικονομικό Επιτελείο να προχωρήσει στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων. Γι' αυτό, τουλάχιστον αυτό λένε πληροφορίες, βιάστηκαν τα στελέχη της Τρόικας με τέτοια σπουδή να βγουν να ανακοινώσουν το πρόγραμμα των 50 δισεκατομμυρίων. Η δεύτερη κόντρα που φαίνεται ότι υποβόσκει είναι για το ότι τα στελέχη της Τρόικας θέλουν να βγαίνουν στις κάμερες, στις τηλεοράσεις και να μιλάνε για όλους και για όλα. Οι πληροφορίες λένε ότι στην αρχή της εβδομάδας, όταν είχαν έρθει στην Αθήνα, υπήρχε παρέμβαση από το Οικονομικό Επιτελείο που τους έκαναν μια σύσταση να μην βγαίνουν τόσο πολύ σε κάθε εμφάνισή τους εδώ, σε κάθε επίσκεψή τους στην Αθήνα, να μην βγαίνουν τόσο πολύ στις τηλεοράσεις. Άλλο να αξιολογούν το πρόγραμμα, τουλάχιστον αυτό είπαν τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, και άλλο να μιλάνε για όλους και για όλα. Γιατί φαίνεται στο κάτω-κάτω είναι υπάλληλοι. Ακριβώς. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε σε αυτό συμφωνία και την Παρασκευή το πρωί, όταν έκλεισαν όλες οι συμφωνίες για την επικαιροποίηση του προγράμματος και την τέταρτη δόση, τα στελέχη της Τρόικας βγήκανε με αυτή τη σπουδή και μίλησαν για όλους και για όλα, μην ακούγοντας το Οικονομικό Επιτελείο. Σε ευχαριστούμε λοιπόν, Ιορδάνη. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε και το περιεχόμενο των δηλώσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Και πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποια είναι η αξία των συμμετοχών του δημοσίου στις εισηγμένες επιχειρήσεις, καθώς και ποια ακίνητα πρόκειται να συμπεριληφθούν στον κατάλογο προς αξιοποίηση που ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Σε μόλις 8 δισεκατομμύρια ευρώ αποτιμάται σήμερα η αξία των μετοχών που κατέχει το δημόσιο σε 10 μεγάλες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, όταν πριν από ένα χρόνο η αξία τους ξεπερνούσε τα 9 δισεκατομμύρια. Σε ορισμένες από τις επιχειρήσεις αυτές, όπως την Αγροτική Τράπεζα, τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, τη ΔΕΗ, τα ΕΛΤΑ και τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, το δημόσιο ελέγχει πάνω από το 50% των μετοχών, ενώ σε άλλες, όπως τον ΟΠΑΠ, τα Ελληνικά Πετρέλαια και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, κατέχει μειοψηφικά πακέτα μετοχών, ενώ διορίζει τις διοικήσεις. Η πρωτοβουλία ανήκει εδώ στην κυβέρνηση, αλλά εμείς προετοιμαζόμαστε για μια τέτοια διαπραγμάτευση όταν και εφόσον κληθούμε. Στον τομέα της δημόσιας ακίνητης περιουσίας έχει ξεκινήσει ήδη η καταγραφή και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως τον Ιούνιο του 2011. Στα ακίνητα φιλέτα που μπορούν να εκχωρηθούν σε ιδιώτες και τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν στην κτηματική εταιρεία του δημοσίου και τα ελληνικά τουριστικά ακίνητα, περιλαμβάνονται το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού με 6.200 στρέμματα, ο χώρος του εργοταξίου στο Αντήριο, το χιονοδρομικό κέντρο Καϊματσαλάν, η Γούρνες στην Κρήτη και έκταση 174 στρεμμάτων στο Δήμο Αφάντου Ρόδου. Η πώληση όμως και τα κέρδη για το δημόσιο συναρτώνται και με τη χρήση γης που θα επιτραπεί τελικώς για τα συγκεκριμένα ακίνητα. Μια χώρα που έχει χρέη αλλά έχει και στοιχεία ενεργητικού, τι πιο λογικό να αξιοποιήσει τα στοιχεία ενεργητικού για να μην κόβει μισθούς και συντάξεις. Εγώ νομίζω είναι απείρως προτιμότερο να αξιοποιήσουμε κρατική περιουσία ακίνητη, αφού βέβαια καθορίσουμε χρήση γης, έτσι. Δεν λέω να φτιάξουμε ουρανοξύστες στις παραλίες μας όπως έκανε η Ισπανία. Στον κατάλογο των αποκρατικοποιήσεων θα συμπεριληφθεί επίσης η εχώρηση σε ιδιώτες με σύμβαση παραχώρησης δεκάδων περιφερειακών αεροδρομίων και λιμανιών, η πώληση της βιομηχανίας Λάρκο όπως και του πακέτου μετοχών που κατέχει το δημόσιο στο καζίνο της Πάρνηθας. Επίσης σχεδιάζεται η χρονική επέκταση των συμβάσεων παραχώρησης για την Αττική Οδό, την Εγνατία, το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, αλλά και την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στα κρατικά λαχεία.